Xiaomi. Ένα σωρό παραλλαγές των ίδιων μοντέλων, συσκευές οι οποίες μοιράζονται χαρακτηριστικά μεταξύ τους και οι μισές από αυτές δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης. Είναι άραγε αυτή η περίπτωση και του Redmi Note 10S. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς από το Unboxing Lab και αυτό είναι το review του Redmi Note 10S. Πρώτο όμως συνεχίσουμε να σας πω ότι χορηγός του βίντεο είναι το GoDeal24, μία από τις πολλές σελίδες και έχω μια υπόνοια ότι μάλλον είναι η ίδια σελίδα πίσω, ο ίδιος ιδιοκτήτης πίσω από όλες αυτές τις σελίδες, οι οποίες έχουν Windows κλειδιά σε πάρα πολύ καλή τιμή, συγκεκριμένα με τον εκπτωτικό κωδικό που θα σας δώσω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, θα μπορείτε να αγοράσετε ένα κλειδί για Windows 10 Pro σε τιμή μόλις 7 ευρώ. Περίπου 7 ευρώ. Πέρα από Windows 10 όμως, θα βρείτε και κλειδιά για Office και για πολλά παιχνιδάκια, είτε από Steam, είτε Uplay, Origin Games, Epic Games και γενικά παιχνίδια για PC. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Προχωράτε, δημιουργείτε ένα λογαριασμό, προσθέτετε το προϊόν στο καλάθι σας. Εκεί πέρα θα χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό κωδικό που θα σας δώσω. Θα δείτε άμεσα την έκπτωση. Θα προχωρήσετε σε πληρωμή και μετά από διάστημα λίγων λεπτών θα σας έρθει το κλειδί των Windows ώστε να αναβαθμίσετε εκείνη τη στιγμή και όλα στα Windows 10 αν έχετε προηγούμενη έκδοση ή αν θέλετε να κάνετε και μια καθαρή εγκατάσταση των Windows. Αυτά λοιπόν πίσω στο βίντεο. Για αρχή λοιπόν να μιλήσουμε για το design και την αίσθηση που μας δίνει στο χέρι η συσκευή. Είναι μια συσκευή 6,43 ιντσών, compact διαστάσεις, αρκετά ελαφριά, 178,8 γραμμάρια. Έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με το Redmi Note 10 και χρησιμοποιεί και τα ίδια υλικά για την κατασκευή της. Έτσι λοιπόν έχουμε Gorilla Glass 3 στο μπροστά μέρος. Η πλάτη μας είναι από πλαστικό, το ίδιο και το frame. Η πλάτη όπως μπορείτε να δείτε έχει αυτό το gradient color, δηλαδή είναι σκούρα μπλε στο κάτω μέρος και όσο πάει ανοίγει στο πάνω. Σου δίνει αυτή την αίσθηση όπως και το Redmi Note 10 Pro που σας έλεγα, το Frosted, αυτή την αίσθηση του matte γυαλιού που είδαμε σε συσκευές της OnePlus. Πολύ καλή η αίσθηση στο χέρι. Κάποιος σίγουρα μπορεί να ξεγελαστεί και να θεωρήσει ότι πρόκειται για Frosted γυαλί. Το camera setup είναι πολύ όμορφο κατά την γνώμη μου. Δεν αποτελείται από δύο διαφορετικά επίπεδα, αν και μπορεί να σε ξεγελάσει αν το δεις από τα πλάγια, και προεξέχει ελάχιστα, θα έλεγα, από την συσκευή για τα δεδομένα της εποχής. Το frame, όπως σας ανέφερα, είναι πλαστικό με glossy φινίρισμα, ενώ το πάνω και το κάτω μέρος της συσκευής είναι επίπεδο, δεν είναι καμπυλωτό όπως το υπόλοιπο frame και έχει ένα matte φινίρισμα σε αντίθεση με το glossy φινίρισμα περιμετρικά. Στο κάτω μέρος της συσκευής θα βρούμε μια θύρα ήχου jack, μικρόφωνο, θύρα Type-C, το κάτω μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου, από δεξιά θα βρούμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος λειτουργεί και ως power button και σε αυτήν την περίπτωση προεξέχει από την συσκευή, δεν κάνει αυτό το αυλάκωμα που κάνουν άλλες συσκευές εταιρείες. Τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης, ενώ στο πάνω μέρος έχουμε θύρα υπερήθρων, μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου, το πάνω μέρος του αεροφωνικού μας ηχείου και δεξιά έχουμε το slot της κάρτας SIM, δύο κάρτες SIM και ταυτόχρονα κάρτα μνήμης δέχεται η συσκευή μας. Και μιας που αναφέραμε και κάποια χαρακτηριστικά περί συνδεσιμότητας, να σας πω ότι η συσκευή διαθέτει και NFC και ραδιόφωνο και φυσικά Bluetooth 5.1. Ας προχωρήσουμε όμως στο βίντεο και ας πάμε σε ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει την συσκευή, ίσως και το μοναδικό που ξεχωρίζει την συσκευή σε σχέση με υπόλοιπες συσκευές σε αυτήν την κατηγορία τιμής, και δεν είναι άλλο από την οθόνη. 6,43 ίντσες όπως σας ανέφερα, AMOLED οθόνη, και είναι ακριβώς το ίδιο πάνελ που χρησιμοποιήθηκε και στο Redmi Note 10. Έτσι λοιπόν έχουμε στα 60 Hz ρυθμό ανανέωσης, δεν είναι στα 90, δεν μπορούμε να ζητάμε και πάρα πολλά σε αυτήν την κατηγορία τιμής βέβαια, καθώς πρόκειται για ένα πολύ καλό AMOLED πάνελ με πολύ καλή ακρίβεια χρώματος, ειδικά
Αν στο σχέδιο χρώματος επιλέξετε την κανονική αντίθεση, λειτουργία αντίθεσης, κάτι το οποίο σας το συνιστώ. Επίσης να αναφέρω ότι η φωτεινότητα του πάνελ είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι στα 700 nits και το peak brightness όπως μας αναφέρει η εταιρεία είναι στα 1100 nits. Αυτό αφορά κυρίως HDR περιεχόμενο, αν και δεν έχει επίσημα κάποια πιστοποίηση HDR 10, θα δείτε ότι σε κάποιες εφαρμογές όπως το YouTube αναγνωρίζει η οθόνη ως ικανή για να παράξει HDR περιεχόμενο. Επίσης, προφανώς, αφού πρόκειται για ένα AMOLED panel, η συσκευή υποστηρίζει και Always On Display. Παρ' όλα αυτά, το μειονέκτημα είναι ότι μετά από 10 δευτερόλεπτα εξαφανίζεται το ρολογάκι στην Always On λειτουργία. Και όπως θα δείτε και από το μενού στην οθόνη περιβάλλοντος, η μόνη επιλογή είναι εμφάνιση για 10 δευτερόλεπτα. Σε σχέση με άλλες συσκευές, οι οποίες μπορούμε να προγραμματίσουμε την εμφάνιση ή να είναι μόνιμα ενεργοποιημένη, η μόνη επιλογή εδώ πέρα είναι μόνο για 10 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, έχω παρατηρήσει ότι αναλόγως συσκευή, παραδείγματος χάρη στο Mi 10, όταν είχα ενεργοποιημένη την Always On οθόνη μόνιμα, τότε πάλι έσβηνε και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Μέχρι που ανακάλυψα ότι σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού είναι έτσι ρυθμισμένη η συσκευή, χωρίς να μας δίνει βέβαια εμάς επιλογή, ώστε να απενεργοποιείται μόνη της. Θα ήθελα σίγουρα η Xiaomi να το κοιτάξει αυτό, καθώς πρόκειται για μια συσκευή που έχει 5.000 mAh μπαταρία, δεν έχει καμιά τρομερή ανάλυση, 2K ανάλυση, οπότε για ποιο λόγο να μην έχω Always On οθόνη μόνιμα ενεργοποιημένη. Και ας πληρώσω το τίμημα στην κατανάλωση της μπαταρίας, να έχω όμως την επιλογή. Αυτό δεν μας αρέσει η Xiaomi. Κάτι άλλο όμως που μας αρέσει είναι ότι η οθόνη μας έχει την λειτουργία για DC Dimming. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο βρίσκουμε σε πολύ πιο ακριβά πάνελ και συσκευές και στην ουσία μειώνει το τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν μειώνουμε την φωτεινότητα με αποτέλεσμα να μην κουράζονται τόσο πολύ τα μάτια μας. Τώρα όσον αφορά το ηχείο της συσκευής, θα έλεγα ότι είναι ένα μέτριο ηχείο καθώς η Xiaomi μας έχει συνηθίσει σε καλύτερα ηχεία στις συσκευές της τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι να πάρετε μια ιδέα μόνοι σας σε μια κόντρα με το Redmi 10. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το Redmi 10, στερεοφωνικά ηχεία. Και με το Redmi Note 10S. Πολύ ωραία, νομίζω ότι αυτό αρκεί. Το επίπεδο της έντασης είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, ίσως είναι λίγο πιο δυνατό το ηχείο στο Redmi Note 10S. Θα έλεγα ότι ποιοτικά είναι λίγο καλύτερο σίγουρα το Redmi 10. Βοηθάει φαντάζομαι και το ότι έχει στέρεο ήχο. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα είναι απλά okay, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι οι συσκευές, οι budget συσκευές της Xiaomi με τον καλύτερο ήχο, σίγουρα όμως δεν είναι και κακός ο ήχος των συσκευών. Το επίπεδο της έντασης είναι okay, χάνουμε λίγο στην ποιότητα σε σχέση με άλλα μοντέλα της εταιρείας.
Ευτυχώς όμως αυτό που δεν άλλαξε σε σχέση με τις προηγούμενες συσκευές της εταιρείας είναι ότι η ποιότητα των κλήσεων είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων και το Face Unlock που μόλις κούνησα την συσκευή μου ξεκλείδωσε. Αυτός λοιπόν είναι ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι του Redmi Note 10S και όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο προεξέχει σε αντίθεση με τις περισσότερες συσκευές της Xiaomi. Για να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Πραγματικά είναι ταχύτατος και απορώ που κάποια review λένε ότι δεν είναι τόσο γρήγορος. Αυτό που ίσως μπορώ να πω και να δικαιολογήσω είναι ότι στην αρχή θέλει λίγο συνήθεια γιατί δεν υπάρχει το αυλάκωμα ώστε να καθοδηγεί το δάχτυλό μας και το εξόγκωμα είναι τόσο μικρό που πιθανόν οι αντίστοιχοι reviewer να μην τοποθετούσαν τόσο σωστά το δάχτυλό τους. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων να λειτουργεί όχι με άγγιγμα αλλά να είναι απαραίτητο το πάτημα, δηλαδή απλά αγγίζω και δεν συμβαίνει τίποτα, με το που πατήσω βλέπετε ότι αμέσως ξεκλειδώνει η συσκευή μας. Αυτό θα σας έλεγα ότι είναι χρήσιμο σε περίπτωση που έχουμε τη συσκευή στην τσέπη μας και συνηθίζουμε να βάζουμε και το χέρι στην τσέπη μας. Έτσι λοιπόν όταν έχουμε τυχαία αγγίγματα, αυτή τη στιγμή κάνει δόνηση η συσκευή, μετά από μερικές φορές που θα αγγίξω την αισθητήρα μου ζητάει πίν. Οπότε αν συμβαίνει να βγάζετε την συσκευή από την τσέπη σας και να σας ζητάει πίν, να γνωρίζετε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό συμβαίνει και σας προτείνω να επιλέξετε το πάτημα. Για να δοκιμάσουμε και το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Πραγματικά είναι ταχύτατο και επίσης έχω ενεργοποιημένη και την επιλογή κατά την οποία σηκώνω την συσκευή μου και αυτή αυτόματα προσπαθεί να ανιχνεύσει το πρόσωπό μου. Ταχύτατο το ξεκλείδωμα τόσο με το δαχτυλικό αποτύπωμα όσο και μέσω προσώπου. Στο κομμάτι των επιδόσεων, η συσκευή μας να σας πω ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Helio G95 γύρω στις 320.000 το AnTuTu. Ανώτερο το chipset όσον αφορά τις επιδόσεις τουλάχιστον σε σχέση με το Poco Mi 3 Pro 5G με τον Dimensity 700 και με τον Snapdragon 678 του Redmi Note 10 και οι δύο συσκευές εκείνες πιάνανε κάτω από αυτό το σκορ, γύρω στις 300.000 ο Dimensity 700, 270.000 ο Snapdragon 678. Παρόλα αυτά, να σας πω ότι οι επιδόσεις, κακά τα ψέματα, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Σας έλεγα όμως ότι ανώτερο συνολικά από αυτά τα τρία chipset είναι ο Dimensity 700, καθώς υποστηρίζει και 5G, αλλά είναι και στα 7 νανόμετρα, κάτι που το κάνει πιο ενεργειακά αποδοτικό. Βέβαια, με τη συσκευή μας μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνιδάκια. Σίγουρα δεν μπορείτε να έχετε απαιτήσει να παίξετε τα πιο απαιτητικά παιχνίδια στις ψηλότερες ρυθμίσεις γραφικών. Παρ' όλα αυτά, ικανοποιητική η συσκευή μας στο gaming. Άλλωστε, η GPU είναι η ίδια που χρησιμοποιείται και στο Redmi Note 8 Pro που τόσο πολύ μάλλον λατρέψατε. Και γενικά δεν είχα κάποιο πρόβλημα με την εμπειρία χρήσης. Απλά όπως και με την περίπτωση του Redmi Note 8 Pro, η συσκευή μας ζεσταίνεται σχετικά εύκολα, θα έλεγα. Ίσως πιο εύκολα από τις υπόλοιπες συσκευές της Xiaomi, όχι όμως και με καμιά τρελή διαφορά. Αυτό που είδα είναι ότι οι προηγούμενες συσκευές Xiaomi που είχα ζεσθενόντουσαν στο κάτω μέρος, ενώ η συγκεκριμένη συσκευή ζεσταίνεται στο πάνω μέρος μετά από ώρα παιχνιδιού. Βασικά δεν χρειάζεται να παίξετε πολύ για να ζεσταθεί, όπως και καμία από τις υπόλοιπες συσκευές. Το καλό είναι ότι η θερμοκρασία μένει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Πέρα από αυτό, γενικά η εμπειρία χρήσης ήταν πάρα πολύ καλή με την συσκευή. Θεματάκια δεν είχα, απλά να ξέρετε παιδιά ότι γενικά αν τύχει στο σκρολάρισμα να μην είναι τόσο ομαλό, δεν είναι ότι φταίει το chipset, τα ίδια που και που μου κάνει και το Mi 10. Πρόσφατα είχα φόρτζα τη συσκευή, μπήκα στις εφαρμογές μου, πάτσα κατάργηση εγκατάσταση στη μία και όσο ήμουν εδώ πέρα, αφού έκανα αυτό το πράγμα, στο ρολάρισμα
Η κίνηση δεν ήταν καθόλου ομαλή. Και λέω, τι γίνεται τώρα, στην αυαρχίδα. Γενικά η Xiaomi με το λογισμικό έχει τα θεματάκια της, είναι γνωστά. Δυστυχώς στην πορεία των χρόνων δεν βλέπω πολύ να βελτιώνεται αυτό. Ίσα-ίσα νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια ίσως να ήμασταν και σε καλύτερο επίπεδο. Και okay, να περιμένεις το σκρολάρισμα κάποιες στιγμές να έχει κάποιο θεματάκι σε μια budget συσκευή, θεωρώντας πιθανότατα ότι φταίει το chipset, δεν φταίει το chipset. Το ίδιο μου κάνει εδώ πέρα και στην αυαρχίδα της εταιρείας και είναι καθαρά θέμα MIUI, θέμα λογισμικού και γι' αυτό σε αυαρχίδα δεν προτείνω συσκευές της Xiaomi, καθαρά για το λογισμικό. Αν είναι να δώσω 600, 700, 800, 900, 1000 ευρώ, θέλω και το λογισμικό να είναι ανάλογο. Οπότε εγώ σε αυτή την κατηγορία τιμής προτιμώ Samsung, που μπορεί να χάνει σε chipset και επιδόσεις, προτιμώ OnePlus. Δυστυχώς Xiaomi, μόνο όταν πέσει στα 4-5 εκατοστάρικα, τότε θα πάρω την ναυαρχίδα σου. Για τις υπόλοιπες συσκευές, στις άλλες κατηγορίες τιμής, okay, νομίζω ότι κυριαρχεί πλέον η εταιρεία. Τώρα στο κομμάτι της αυτονομίας, η συσκευή θα σας βγάλει περίπου 7 με 9 ώρες οθόνη. Δεν είδα κάτι περισσότερο από αυτό. Σε κάποιους βέβαια μπορεί να βγάλει και παραπάνω ώρες, γιατί γενικά διαβάζουμε διάφορα κουλά πράγματα. Πρόσφατα ένα παλικάρι μου είπε ότι βγάζει συσκευή του, μια συσκευή την οποία είχα και δεν μου δίνει ποτέ πάνω από 7,5 ώρες, 13 με 14 ώρες οθόνη. Δεν ξέρω τι κάνετε παιδιά στις συσκευές σας, αλλά αυτό δεν το έχω δει ποτέ σε καμία συσκευή από όσες έχω πιάσει στα χέρια μου, ούτε με κάποιο Mi Max. Ποτέ δεν είδα 14 ώρες οθόνη. Μου φαίνεται εξωπραγματικό αυτό. Οπότε θα μείνει σίγουρα κάποιος ικανοποιημένος από την συσκευή. Νομίζω ότι το Poco Mi 3 Pro 5G, αλλά ίσως και το Redmi Note 10, να μου δίνανε καλύτερη αυτονομία σε σχέση με το 10S. Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρα ικανοποιητική και για κάποιον χρήστη ο οποίος δεν κάνει πάρα πολύ έντονη χρήση, σίγουρα μπορεί να πάει και 2 μέρες συσκευή, ίσως να φτάσει και τις 2,5. Και να μην ξεχάσω να αναφέρω φυσικά ότι η συσκευή υποστηρίζει και ταχυφόρτιση στα 33W, η οποία μέσα σε 25 μόλις λεπτά μπορεί να φορτίσει το 50% της συσκευής, ενώ για μια πλήρη φόρτιση χρειάζονται περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Τώρα στο κομμάτι της κάμερας θα έλεγα ότι είναι το αδύναμο σημείο της συσκευής. Έχω κάνει ήδη ένα συγκριτικό κάμερας κόντρα στο Poco Mi 3 Pro 5G, δεν θυμάμαι αν το είχαν βάσει στο review του Poco Mi 3 Pro 5G. Αυτό που θα σας δείξω όμως είναι το συγκριτικό κόντρα στο Redmi 10, μια ολοκένουργια συσκευή την οποία μόλις πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες ολοκλήρωσα το review και θα δείτε εκεί πέρα την σύγκριση ανάμεσα σε 10S και Redmi 10. Προτού όμως δούμε τα δείγματα, να σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και τη δουλειά μου, όσοι θέλετε να το στηρίξετε, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή των βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνοντας τις αγορές σας από εκεί δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα έξτρα σε εσάς, αντιθέτως βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 Pro έκδοση 6GB 128 στα μόλις 169,6 ευρώ. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας, αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι, που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινώντας με την selfie κάμερα σε καλές συνθήκες φωτισμού,
Η συσκευή μας το Redmi 10 έχει λίγο πιο κοκκινισμένα χρώματα, πιο ματζέντα, προς το ματζέντα γίνονται τα χρώματά μας, δηλαδή σαν να κοκκινομοβίζουν θα το έλεγα. Το Redmi Note 10S έχει πιο φυσικά χρώματα στην selfie, έχει και λίγο παραπάνω οξύτητα από όσο θα έπρεπε η selfie του Redmi 10. Στην κύρια κάμερα οι λήψεις είναι αρκετά soft θα έλεγα, δηλαδή δεν έχουν τόσο πολύ λεπτομέρεια, τους άνησε σαν να θολώνουν λίγο οι λεπτομέρειες. Αυτό εννοούμε όταν λέει κάποιος soft, είτε σε ελληνικά είτε σε ξένα review. Απ' την άλλη το Redmi Note 10S έχει παραπάνω οξύτητα από όσο πρέπει, θα πρέπει τα αποτελέσματα να ήταν κάπως το ενδιάμεσο για να είναι ιδανικά ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Η Ultra Wide 8MP πιθανόν να μοιράζονται την ίδια Ultra Wide. Τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ίδια θα έλεγα. Όσον αφορά το βίντεο με την κύρια κάμερα, θα έλεγα ότι είναι τα αποτελέσματα στο Redmi 10. Δεν έχει όμως σταθεροποίηση και αυτό χαλάει τα πάντα. Δεν πάει να έχει και τέλειο βίντεο από τη στιγμή που δεν έχει σχεδόν καθόλου σταθεροποίηση. Δηλαδή σαν μη λειτουργεί ούτε ηλεκτρονική σταθεροποίηση, αυτό μου φάνηκε. Ελπίζω να έρθει με κάποιο update. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν ικανοποιεί. Έχει λίγο παραπάνω οξύτητα σε κάποια σημεία στο βίντεο. Κάποιες φορές σε κάποιες λήψεις χάνει το δυναμικό εύρος. Σίγουρα το Redmi Note 10S τα πάει καλύτερα. Επίσης το Redmi Note 10S μας έχει και δυνατότητα για 1080p βίντεο στα 60fps και 4K στα 30fps. Το Redmi 10 έχει μέχρι 1080p 30fps. Δεν έχουμε ούτε 4K φυσικά, ούτε 1080 60fps βίντεο. Όσον αφορά όμως την Ultra Wide, εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται περίεργα, το βίντεο με την Ultra Wide, καθώς είναι αρκετά καλό θα έλεγα το βίντεο και όχι μόνο για την κατηγορία τιμής, ακόμα και πιο ακριβές mid-range συσκευές τις κοιτάζει στα ίσια και έχει καλύτερο βίντεο σίγουρα από το Redmi Note 10S, καλύτερο Ultra Wide βίντεο. Τώρα, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το Redmi Note 10S έχει καλύτερη selfie. Παρ' όλα αυτά, με την κύρια κάμερα, το Redmi 10 έχουμε καλύτερο white balance, ενώ είναι πιο κυτρινισμένα τα χρώματα, πιο πορτοκαλί στο Redmi Note 10S. Επίσης, σε αρκετές λήψεις έχει περισσότερο θόρυβο το Redmi Note 10S. Σε άλλες λήψεις βλέπουμε ότι πάλι έχουμε πιο soft αποτέλεσμα στο Redmi 10 και θόρυβο, ενώ έχουμε λιγότερο θόρυβο στο Redmi Note 10S, δηλαδή αναλόγως τη λήψη, παρόλο που μιλάμε πάντα για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κάποιες φορές έχει περισσότερο θόρυβο το ένα και περισσότερο θόρυβο το άλλο. Τώρα όσον αφορά την Ultra Wide, εδώ πέρα πάλι μπερδεύονται τα πράγματα, κακό αρκετά το αποτέλεσμα με το Redmi 10, ενώ με το Redmi Note 10S θα λέγαμε ότι το αποτέλεσμα είναι μέτριο. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, είναι όμως μέτριο. Στο Night Mode όμως, παιδιά, να σας πω ότι βελτιώνονται αρκετά τα πράγματα με την κύρια κάμερα. Έχει μεγάλη διαφορά το Night Mode στο Redmi 10 σε σχέση με την λήψη χωρίς Night Mode. Αντιθέτως, στο Redmi Note 10S η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ σκοτεινιάζει η λήψη με το Night Mode, δεν κάνει πιο φώτεινες φωτογραφίες, αλλά διορθώνει πράγματα όπως το δυναμικό εύρος, το θόρυβο και την λεπτομέρεια, οπότε προτιμώ εγώ αυτό το πράγμα από το πολύ ψεύτικο Night Mode που τα κάνει όλα φωτεινά. Είναι νύχτα, θέλω να βλέπω το αποτέλεσμα το νυχτερινό, δεν θέλω να μου το κάνει μέρα. Οπότε αυτό που πετυχαίνει το Redmi Note 10S το προτιμώ σε σχέση με την υλοποίηση κάποιων άλλων εταιριών. Τώρα όσον αφορά το βίντεο σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, θα έλεγα ότι και οι δύο συσκευές έχουν μέτριο βίντεο. Το Redmi Note 10S έχει χειρότερο βίντεο, έχει περισσότερο θόρυβο. Στο 2x zoom και στο βίντεο με την ultra wide καλύτερο βίντεο έχει, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το Redmi 10. Και το βίντεο με τη selfie κάμερα είναι κακό και στις δύο συσκευές. Οπότε μιλάμε για μια πολύ ειδική περίπτωση
συγκριτικού κάμερας, πολύ περίεργα τα αποτελέσματα, καθόλου σταθερά στις δύο συσκευές, τη μία υπερήχει το ένα, τη μία υπερήχει το άλλο και βλέπουμε ότι και στην ίδια κάμερα, στην ultra wide κάμερα, την ημέρα μπορεί να βγάζαν ίδιας ποιότητας φωτογραφία, να αλλάζει πάρα πολύ το βίντεο, στις χειμερινές λήψεις επίσης το ίδιο πράγμα, μπορεί το ένα να βγάζει καλύτερες λήψεις σαν φωτογραφίες, αλλά με την ίδια κάμερα σε βίντεο να έχανε. Πολύ μπέρδεμα, παιδιά. Καμία από τις δύο συσκευές δεν μπορώ να πω ότι με έχει πείσει το κομμάτι της κάμερας, αλλά βέβαια εδώ μιλάμε για μια πιο φθηνή συσκευή. Αλλά αυτός ο ολοκένουργιος αισθητήρας των 50 MP δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερα, θα έλεγα, και γενικά το κάμερα setup. Αλλά μιλάμε για πολύ budget συσκευές. Σίγουρα να ξέρετε ότι σε αυτήν την κατηγορία τιμής, Poco Me 3 Pro 5G και Redmi Note 10 είναι η καλύτερη επιλογή από αυτήν την σειρά, Redmi Note 10. Δεν μιλάμε για Pro, Redmi Note 10, Redmi 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G. Το Redmi Note 10 και το Poco Me 3 Pro 5G, που το Poco Me 3 Pro 5G σας έχω πει ότι είναι ακριβώς η ίδια συσκευή με το Redmi Note 10 5G, αυτές οι δύο έχουν την καλύτερη κάμερα με διαφορά, θα έλεγα, από τις άλλες συσκευές. Και τώρα το δύσκολο κομμάτι του επιλογού. Να αγοράσεις τη συσκευή ή να μην την αγοράσεις. Ίσως όχι και τόσο δύσκολο. Θα σου έλεγα να μην αγοράσεις αυτή την συσκευή, καθώς μια παρόμοια συσκευή, πανομοιότυπη σχεδόν συσκευή, ίδια οθόνη, ίδιες διαστάσεις, ίδιες περίπου επιδόσεις, αλλά σίγουρα καλύτερη κάμερα, είναι το Redmi Note 10. Γιατί λοιπόν να αγοράσεις το Redmi Note 10S, επειδή έχει 6 RAM και εκείνο έχει 4, αυτή είναι η παγίδα της Xiaomi. Σου δίνει περίπου στην ίδια τιμή μια συσκευή με 4 RAM και με λίγο υψηλότερη 6 RAM το Redmi Note 10S. Βέβαια θα μου πεις, κυκλοφορεί και το Redmi Note 10 σε έκδοση με 6 GB RAM, αλλά για να πάρεις τη συγκεκριμένη έκδοση θα πρέπει να ξεφύγεις σε τιμή. Οπότε σου βάζει αυτό το δίλημα για να σε μπερδέψει. Να σας πω όμως ότι η εμπειρία χρήσης με τα 4 RAM δεν διαφέρει καθόλου σε σχέση με τα 6 του Redmi Note 10S, οπότε μην ψαρώνετε. Αν είναι να πάρετε κάποια από αυτές τις δύο συσκευές, σίγουρα να πάτε στο Redmi Note 10, το οποίο έχει αρκετά καλύτερη κάμερα και ας έχει 2 RAM λιγότερη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει πολύ διαθεσιμότητα στο Redmi Note 10 και αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα και έρχεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης των chipset, όπως μας λέει η ίδια η εταιρεία. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση τι κάνουμε? Επειδή η τιμή του Redmi Note 10S είναι πολύ κοντά στο Poco H3, NFC Poco H3 Pro κτλ, θα σου έλεγα να πας εκεί πέρα, καθώς σίγουρα θα έχεις μια αναβάθμιση σε όλους τους τομείς πλην της οθόνης. Και ας έχουν 120Hz οθόνη οι συσκευές, παιδιά, πραγματικά δεν αλλάζω την AMOLED του Redmi Note 10S και του Redmi Note 10 για τις συγκεκριμένες οθόνες, καθώς, αν έχετε δει τα review μου, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε και πολύ ποιότητα των πάνελ στο Poco H3 NFC και του Poco H3 Pro. Οπότε το Redmi Note 10S είναι μία από εκείνες συσκευές που σας είπα στην αρχή του βίντεο, η οποία πραγματικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το review, να το βρήκατε χρήσιμο και βοηθητικό και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.